Πάμε να ανοίξουμε τη συζήτηση που λέγεται TEDx και μάλιστα TEDx Ιτίας, καθώς είναι μια εκδήλωση η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 22 Οκτωβρίου. Είναι μια εκδήλωση η οποία έχει γνωρίσει ήδη μεγάλη επιτυχία από την προηγούμενη φορά που έγινε. Αυτές οι εκδηλώσεις σκέψης, θα πω εγώ, και προβληματισμού. Που γεννούν ιδέες όμως. Που γεννούν ιδέες. Και γι' αυτό είναι άλλωστε και ο προβληματισμός. Mm-hmm. Για να γεννάς ιδέες. Λοιπόν, να πάμε στη Σιτία. Να πάμε να καλησπέρισουμε δύο κυρίους οι οποίοι έρχονται για να μας μιλήσουν για το TEDx Σιτίας. Τον κύριο Μανώλη Νικολαίδη, υπεύθυνο παραγωγής, και τον κύριο Λάμπρο Τσικαλάκη, υπεύθυνο design. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Γεια σας. Γεια σας. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας και επειδή ξέρετε ο κόσμος έχει εξοικειωθεί, αλλά ενδεχομένως κάποιος να μην γνωρίζει τι είναι το TED, τι είναι TEDx. Κύριε Νικολαίδη, να ξεκινήσουμε με αυτό. Ναι, ευχαριστώ. Καταρχάς, το TED είναι ένα ακρονίμιο από τις λέξεις Technology, Entertainment και Design, δηλαδή τεχνολογία, ψυχαγωγία και σχεδιασμός, που είναι ουσιαστικά το όνομα ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού, ο οποίος έχει σκοπό τη διάδοση των ιδεών. Δηλαδή, τέλος πάντων, αναπτύσσει κάποιες... Μπορείτε να μιλάτε λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, γιατί για να είναι και πιο ξεκάθαρα τα όσα λέτε. Ωραία, ναι. Με ακούτε τώρα? Ναι, ναι, σας ακούμε. Ωραία. Λοιπόν, το TED, λοιπόν, δεν ξέρω αν ακούστηκα στην αρχή, αλλά είναι το ακρονίμιο των λέξεων Technology, Entertainment και Design. Δηλαδή τεχνολογία, ψυχαγωγία και σχεδιασμός. Και αυτό είναι το όνομα του οργανισμού, του μη κερδοσκοπικού οργανισμού, που έχει σκοπό τη διάδοση ιδεών. Ωραία, τώρα, το TED λοιπόν κάνει δύο συνέδρια το χρόνο, που οι πρωταγωνιστές του, τέλος πάντων, καλούνται μέσα σε 18 λεπτά να αναπτύξουν μία ιδέα η οποία αξίζει τον κόπο να διαδοθεί. Κάπως έτσι λοιπόν δημιουργούνται οι εκδηλώσεις, στις οποίες συμμετέχει κοινό, τέλος πάντων, για τις παρακολουθεί, και οι οποίες βιντεοσκοπούνται και τα βίντεό τους, οι ομιλίες, ανεβαίνουν στο διαδίκτυο και μπορούμε να τις παρακολουθήσουμε μετά και εμείς από όπου και αν βρισκόμαστε, μέσω του YouTube ή μέσω της ιστοσελίδας τους. Λοιπόν, τώρα το TEDx, μάλλον το TED γέννησε το TEDx, που σημαίνει ότι το X είναι τοπικές εκδηλώσεις, όπως το TEDx Ιτία, ανεξάρτητα οργανωμένες, δηλαδή και εμείς διοργανώνουμε ανεξάρτητα από το κεντρικό οργανισμό, το διοργανώνουμε στη Ιτία, και την οργανώνουμε με τις ίδιες προδιαγραφές που οργανώνεται και στην Αμερική, και ουσιαστικά δίνουμε στο κοινό την εμπειρία, μια εφάμιλη εμπειρία από αυτή που θα είχαν αν συμμετείχαν σε μια τέτοια οργάνωση στην Αμερική. Κύριε Τσικαλάκη, να δούμε λίγο το θέμα της εκδήλωσης που θα γίνει. Φυσικά. Φυσικά. Το θέμα φέτος έχει τίτλο Mind Shift, Upgrade Your Thinking, δηλαδή αναβάθμιση της σκέψης σου. Η σκέψη μας ουσιαστικά είναι αυτή που μας καθορίζει. Είναι αυτή που καθορίζει τις επιλογές μας, την ύπαρξή μας, το πώς αντιμετωπίζουμε καθημερινές καταστάσεις. Μας βοηθάει να δομήσουμε τη ζωή μας και είναι η αφετηρία από τα πιο απλά πράγματα στη ζωή μας έως τα πιο πολύπλοκα φιλοσοφικά. Αυτό που καλούμαστε φέτος να κάνουμε είναι να αναβαθμίσουμε τον τρόπο που σκεφτόμαστε και να δώσουμε εφόδια στον εαυτό μας περισσότερα, ώστε να αντιμετωπίζουμε καταστάσεις εύκολες, δύσκολες, καθημερινές ή μη, ώστε να τις φέρουμε εις πέρας καλύτερα και να αλλάξουμε τον τρόπο που κοιτάμε κάποια πράγματα, να ξεφύγουμε από τα τετριμένα. Ναι. Μάλιστα, λίγο να δώσουμε και το πού και το πότε είναι η εκδήλωση αυτή, κύριε Νικολαίδη. Έλεγα νωρίτερα και στον πρόλογό μου ότι είναι την Κυριακή 22 Οκτωβρίου, έτσι? Ακριβώς είναι την άλλη Κυριακή, εδώ στη Σιτία, θα γίνει στις εγκαταστάσεις του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Εδώ, ξέρετε, έχουμε το Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διατολογίας
τα τελευταία 20 χρόνια. Ναι. Και θα γίνει στις εγκαταστάσεις του, είναι στο τρυπητό σιτίας και... Και πώς κάποιος μπορεί να εξασφαλίσει τη θέση του, την είσοδο στο χώρο? Κοιτάξτε, υπάρχει, μπορεί να μπει στην ιστοσελίδα μας, tedexitia.com, και εκεί πέρα θα, ή στο Facebook ή στο, στο Instagram, τέλος πάντων, αν ψάξει tedexitia, και υπάρχει link για να αγοραστούν εισιτήρια. Μπορείτε δηλαδή να αγοράσετε εισιτήρια ιντερνετικά μόνο. Μάλιστα. Κύριε Τσικαλάκη, θα μας δώσετε λίγες λεπτομέρειες εσείς για το πρόγραμμα της εκδήλωσης, έτσι λίγο πιο αναλυτικά για τον κόσμο. Και εγώ βέβαια πρέπει να σας πω ότι στην πρώτη ενότητα ξεχώρισα και τον Γιάννη Βάρδα, επιτρέψτε μου να το πω αυτό, και τον τίτλο «Η σκέψη υπάρχει και στα βουνά». Νομίζω ότι, δεν ξέρω, εγώ προσωπικά το ξεχώρισα, γνωρίζοντα και τον ίδιο, είναι... Κάτι πολύ ενδιαφέρον, φαντάζομαι, που περιμένετε να ακούσετε. Επειδή τον γνωρίζω, συγγνώμη, επειδή τον γνωρίζω και εγώ τον ίδιο, είναι τιμή και χαρά προσωπική δική μου που θα συμμετέχει ο Νιράρο Γιάννης. Γιατί συγκλονιστικός. Ο Γιάννης Βάρδας, ναι, είναι συγκλονιστικός. Επειδή τον γνωρίζω προσωπικά από παιδί, από εδώ που ήμουν εγώ παιδί, τέλος πάντων αυτό, είμαι πραγματικά συγκινημένος που θα ανοίξει την εκδήλωση ο Μιράρο Γιάννης. Να σας πω ότι τον είχα φιλοξενήσει πριν αρκετά χρόνια στην εκπομπή Κρήτη Σήμερα και μου έχει μείνει αυτό το μεγαλείο της ψυχής του και η προσωπικότητα αυτή η τεράστια και πώς ο ίδιος το αποτυπώνει και μπορεί να σε καθυλώσει πραγματικά. Γι' αυτό και το ξεχωρίζω, επιτρέψτε μου, έτσι, με συγχωρείτε. Τον γνωρίζω όλη μου τη ζωή και καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά τη Λατέρα. Πάρα πολύ καλά. Εξίσου, φυσικά... βέβαια, εξίσου ενδιαφέροντες είναι και οι υπόλοιπες ομιλίες, έτσι, δεν θέλω να δικήσω κανέναν άλλο. Ας μην ρίξουμε κανένα, απλά εδώ τώρα μιλάμε για το προσωπικό μας συνέστημα. Έτσι. Φυσικά έχουν επιλεγεί ομιλητές από μια ευρία γκάμα επιστημονικών πεδίων και ειδικοτήτων, ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε κάθε ενδιαφέρον και πολλές πτυχές γύρω από αυτήν την αναβάθμιση σκέψης που πάμε να κάνουμε. Η φετινή μας εκδήλωση, επειδή ρωτήσατε για το πρόγραμμα, χωρίζεται σε τέσσερις περιόδους ουσιαστικά ομιλιών και τρία ενδιάμεσα διαλύματα. Σε κάθε μία από αυτές τις περιόδους αναλύονται διάφορα θέματα. Π.χ., για να τα πω λίγο πιο αναλυτικά, στην πρώτη ενότητα θα ασχοληθούμε με τη μουσική, την ποίηση, το θέατρο και την παράδοση. Στη δεύτερη με την υγεία, τον τουρισμό, το περιβάλλον και τις φυσικές καταστροφές. Στην τρίτη ενότητα με τις φυσικές επιστήμες, τον επαγγελματικό προσανατολισμό και την τεχνική νοημοσύνη, που σήμερα πλέον είναι ένα πολύ επικαιρό θέμα. Και τέλος στην τέταρτη ενότητα με τις τέχνες, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη φιλοσοφία και την κοινωνική δικτύωση. Ενδιάμεσα από αυτές τις ενότητες, όπως είπα και πριν, θα υπάρχουν κάποια workshop τα οποία θα γίνουν από τρεις από τους ομιλητές που θα μιλήσουν στην εκδήλωση. Να τονίσω εδώ, αν μου επιτρέπετε, ότι οι ομιλίες θα βιντεοσκοπηθούν όλες για όποιον δεν έχει τη δυνατότητα να παρευρεθεί στην εκδήλωση, και μετά από κάποιο καιρό, αφού περάσουν και τον απαραίτητο έλεγχο από την εταιρεία, από την TED, όπως και οι περσινές ομιλίες, θα ανέβουν στο YouTube, στην επίσημη σελίδα και στην επίσημη ιστοσελίδα του TED.com, για να μπορεί ο καθένας να το παρακολουθήσει όποιο αν βρίσκεται. Έτσι είναι, και έχουμε δει και τέτοιου είδους ομιλίες στο παρελθόν, από τις προηγούμενες χρονιές, όχι μόνο της ετίας, αλλά και από άλλα TEDx. Να σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή επιτυχία. Και φυσικά θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε και εμείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάρκο. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.